Καλημέρα. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις όσο αφορά το καινούριο League που χτες το βράδυ στις 12. Από τότε έχουν υπάρξει reviews, δημοσιεύσεις, αποκαλύψεις. Έχουμε μια συνέντευξη του Τζόναθαν, αρκετά καλή και αποκαλυπτική. 16 μέρες και 13 ώρες πριν ξεκινήσει το καινούριο League. Πάμε λίγο σιγά σιγά, βήμα-βήμα, να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το τρέιλερ, νομίζω πρέπει να το έχουν διάπαντες μέχρι στιγμής. Το καινούργιο το League, λοιπόν, το οποίο λέγεται Legion, λεγιώνες. Θα υπάρχουν 5 διαφορετικές λεγιώνες, οι οποίες ουσιαστικά παλεύουν μεταξύ τους. Εμείς σε όλη αυτή την ιστορία μπορούμε να φανταστούμε ότι έχουμε το καινούριο το bridge. Τα bridge δηλαδή που βλέπουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να φανταστούμε ένα bridge πολύ πολύ διορθωμένο, πολύ πιο αποδοτικό, πολύ πιο controllable. Δηλαδή εξαρτάται από μας καθαρά το τι ακριβώς θα κάνουμε εκεί μέσα, από ότι το bridge που μπορεί να μας βγει το οτιδήποτε, μπορεί να έχει πολλά mobs, μπορεί να μην έχει, μπορεί να πετάξουν, μπορεί να με πετάξουν και όλα αυτά. Πάμε λίγο σιγά σιγά. Θα υπάρχουν αυτά τα monoliths τα οποία θα τα βρίσκουμε μέσα στα maps, όπως ήταν το bridge δηλαδή, το οποίο όταν το ενεργοποιούμε θα υπάρχει αυτός ο στρατός, ο οποίος ουσιαστικά αυτά είναι αγάλματα, μπορούμε να τα φανταστούμε, και τα ενεργοποιούμε εμείς. Όπως ακριβώς τα ενεργοποιεί κατ' επιλογή του, δηλαδή όσα βαράμε όταν τελειώσει ο χρόνος, γιατί έχει timer αυτό το πράγμα, αυτά μετά πρέπει να τα παλέψεις. Δηλαδή, εάν τα ανοίξουμε όλα, πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε. Δεν έχουμε πληροφορίες να δούμε εάν τα πάντα ρίχνουν κάτι ή ρίχνουν μόνο αυτά τα οποία έχουν κάποια εικονίδια στο κεφάλι, τα οποία είναι σαν mini boss, μπορούμε να τα φανταστούμε, τα οποία έχουν standard loots. Εάν παρατηρήσουμε εδώ πέρα, υπάρχουν κυβωτιάκια σε όλη αυτή την ιστορία, τα οποία πρέπει να πάμε να τα βαρέσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω δηλαδή εάν είναι το καλύτερο στο να κυνηγήσουμε τα κυβωτιάκια και τα συγκεκριμένα mobs που ρίχνουν, ή γενικά από τη στιγμή που δεν έχουμε πρόβλημα και λες εγώ ας πούμε τα θέλω όλα, λοιπόν να τα ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα mobs μαζί για να πάρουμε τις καλύτερες αμοιβές. Αυτό είναι το καινούργιο το Cyclone. Legion. Εδώ είναι το Monolith. When activated, they reveal a frozen battle between two armies from Rayclass's past. Break open the monsters and chests with the... Εδώ είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
υπάρχει αυτό το master το οποίο έχει το εικονίδι στο κεφάλι, το οποίο σου λέει ενεργοποίησε το, και υπάρχουν και τα chest τα οποία έχουν επίσης εικονίδι από πάνω. Εντάξει, οπότε καλό είναι αυτά, έχουμε τον χρόνο από ό,τι βλέπουμε να τα ενεργοποιήσουμε. Λοιπόν, τα ενεργοποιούμε για να πάρουμε τις αμοιβές. Κυβότη ανά την πίστα. Και αυτά ενεργοποιούνται όλα μαζί. Journey to the domain of timeless conflict where the eternal battle between the legions and their generals rages. Αυτά όλα θα ρίχνουν splinters, τα γνωστά splinters που έχουμε στο bridge. Λοιπόν, σε μια καινούργια και δικιά τους μορφή, σύμφωνα με την κάθε κατηγορία, με το κάθε legion ξεχωριστά, θα γίνεται stone, το γνωστό. Αυτά όμως, η διαφορά είναι ότι πλέον δεν θα τα βάζουμε ένα κάθε φορά μέσα όπως κάναμε στα bridge για να πάμε στο bridge lord. Λοιπόν, θα μπορούμε πλέον να τα συνδυάζουμε κιόλας αν θέλουμε. Δηλαδή, έχουμε 5 διαφορετικά legions με 5 διαφορετικές stones. Στο map device θα έχουμε την επιλογή να βάζουμε 2 από αυτά μέσα. Τι θα γίνει όταν βάζουμε 2? Θα έχουμε να παλεύουμε 2 στρατιές. Περισσότερες αμοιβές. 3. 4 μαζί. Και στην τελική μορφή θα μας ξεκλειδώσει το map device, το οποίο μέχρι στιγμής έχει 4 θέσεις, θα μας ξεκλειδώσει ένα map device το οποίο θα είναι πενταπλό. Δεν ξέρω πώς ξεκλειδώνει, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Λοιπόν, το οποίο δεν θα είναι μόνο για αυτές τις stones, θα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και για τα maps που βάζουμε μέσα, fragments και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό. Made all movement skills start instantly, added animation cancelling, made all skills draw their ranges correctly, changed all melee skills to be able to hit multiple adjacent enemies, and fixed up damage timing, ranges, and shapes across all attacks. Instant speed movement and defensive skills now let you respond to incoming attacks effectively. Και εδώ να έρθουμε λίγο στα melee. Και δεν είναι μόνο τα melee. Έχουν κάνει μια απίστευτη δουλειά στα animations. Μια απίστευτη δουλειά στα animations γενικότερα. Μπορούμε να ακυρώσουμε τις επιθέσεις που κάνουμε όχι μόνο στα μιλή αλλά και στα spells, τουλάχιστον από ό,τι είπε ο Τζόναθαν. Θα υπάρχουν, μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι υπάρχουν 2 καινούργια movement skill. Ένα ουσιαστικά είναι για caster και το άλλο είναι το dash για τους μιλή. Το ότι ακυρώνονται οι επιθέσεις, πατάμε ένα skill, δηλαδή θα μπορούμε να το ακυρώσουμε είτε στην αρχή είτε στο τέλος του. Αυτό μας επιτρέπει πάρα πολύ ώστε να αποφύγουμε να κάνουμε dodge επιθέσεις, αλλάζει το fight γενικότερα. Λοιπόν, θα υπάρχουν, ξέρουμε ότι υπάρχουν rework σε 2 melee skills. Το ένα είναι καινούριο και το άλλο είναι rework. Το ένα είναι αμυντικό για τους μιλί, το οποίο έχει κάνει reduce damage reduction 70%. Είναι πολύ. Κρατάει γύρω στα 3 δευτερόλεπτα από ό,τι είδα. Λοιπόν, και το άλλο είναι rework επίσης από το Molten Cell, το οποίο το έχουν αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία. Έχει και κάποιο reflect damage, είναι μια τέτοια ιστορία. Αυτά όλα αναλυτικά μένει να τα δούμε στα patch notes. We've also overhauled the animation system to support chaining attacks together and better attack signaling. And we've also improved targeting, attack queuing and hit feedback. In addition, we've extensively rebalanced all melee skills, melee efficiency classes, added more defensive options for melee, removed the cap on chance to hit, and have made mechanical changes to certain skills like Cyclone, which is now a channeled skill. Το Cyclone το καινούριο το έχει αγαπήσει πολλοίς κόσμος. Το Cyclone το καινούριο πλέον είναι channeling. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το ακυρώσουμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, σε αντίθεση με το παλιό, το οποίο ουσιαστικά έπρεπε να γίνει από τη στιγμή που το ξεκινάμε, οπότε δεν είχαμε και τόσο control, δεν είχε την αίσθηση που θα έπρεπε να έχει εξ αρχής, και αυτό είναι εκτός από το γραφικό, το οποίο δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο χαίρεσαι να το κοιτάς. Λοιπόν, πλέον είναι channeling, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ βασικό.
Θα υπάρχουν πολλά reworks στα μιλή, τα skills γενικότερα, καινούρια sentences, πολλές διορθώσεις στα sentences για τους μιλή, του Berserker ας πούμε. Θα υπάρχουν καινούρια stances πάνω σε αυτό. Και γενικά περιμένουμε ένα χαμό στα patch notes. Δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο όσο αφορά φυσικά nerfs και τέτοια. Αυτά θα τα δούμε στο δρόμο. Στην πορεία θα ανακοινώνουν μέχρι το release, θα έχουμε καινούργιες αποκαλύψεις όσον αφορά τα skills. Υπάρχουν καινούργιες κάρτες φυσικά όπως σε κάθε league. Υπάρχουν κάρτες οι οποίες πλέον δίνουν 15 exalts. Αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα. Υπάρχουν επίσης κάποιες stones οι οποίες... With all the melee combat improvements, we want our players to be able to respond to monster attacks more easily. So we decided to rebalance many... Εδώ μπορούμε να δούμε τον Dusk κάποια στιγμή. You can check out Path of Exile Legion on June the 7th. Legion. Λοιπόν, τώρα δεκαέξι μέρες, 12 ώρες και 49 λεπτά. Καινούργια supporter packs όπως σε κάθε league. Τα οποία μπορούμε να τα τσεκάρουμε. Έχει δύο πολύ καλά sets. Λοιπόν, στο site της εταιρείας μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα αυτά που λέμε. Εδώ είναι τα καινούργια τα splinters και οι stones για το map device. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρον προσθήκη μέσα στο παιχνίδι, τα οποία είναι αυτά τα incubator. Τι τα κάνουμε αυτά? Αυτά ουσιαστικά τα κάνουμε use πάνω στα items που φοράμε, είτε είναι unique αυτά είτε είναι κίτρινα. Όπως θα παρατηρήσουμε εδώ πέρα κάτω, σύμφωνα με το τι θα βάλουμε, λοιπόν, αυτό ας πούμε λέει ότι θα δώσει κάρεση. Αυτό είναι για κάρτες και αυτό είναι ας πούμε για Heartbringer item. Λοιπόν, όταν το βάζουμε λοιπόν αυτό το πράγμα πάνω σε item, μετράει τα kills που έχουμε κάνει και μόλις συμπληρώσει τα kills μας δίνει μία έξτρα αμοιβή, σύμφωνα με το τι ακριβώς έχουμε τοποθετήσει. Και όπως βλέπουμε μπορούμε να το βάλουμε όπου θέλουμε πάνω σε αυτά, πάνω στα items. Είναι πραγματικά, ήταν μια έκπληξη από την εταιρεία, το οποίο μάλλον είναι και κάτι το οποίο δοκιμάζουν καινούργια rewards. Εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη αλλαγή για το game. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα επόμενα. Αυτό το διαβάζουμε, τι μας λέει? Το πρώτο πράγμα που μας λέει είναι ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα και μόνο ένα επάνω στο 3. Δεν μπορούμε να τα τοποθετήσουμε και τα 5. Οπότε διαλέγουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Τι κάνει αυτό το πράγμα? Αυτό με το που το βάζουμε στο 3 θα παρατηρήσουμε ότι μας αλλάζει τα skills που υπάρχουν στο 3. Δηλαδή τα αλλάζει, ας πούμε, μπορεί αυτό το πράγμα ας πούμε να έδινε frenzy charges και μετά να δίνει, να κάνει leech. Να κάνει το οτιδήποτε διαφορετικό από ό,τι έκανε πριν. Αυτό σημαίνει πραγματικά πάρα πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή εκτός από το τεράστιο τρίπο που έχετε να παλέψετε, λοιπόν, πλέον σύμφωνα με το που θα το τοποθετήσεις, γιατί αυτά μπορούν να μπουν σε οποιοδήποτε jewel slot, οπότε σε κάθε περιοχή,
σε κάθε περιοχή, αυτά όλα το καθένα ξεχωριστά μπορεί να κάνει τελείως διαφορετική δουλειά. Να μας δίνει τελείως διαφορετικά bonus επάνω στο 3. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο μένει να το δούμε στην πράξη. Αυτά εδώ θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να υπάρχει ακόμα περισσότερο customization επάνω σε αυτό το game. Το οποίο εγώ δεν πίστευα ότι ήταν δυνατόν μέχρι τώρα, αλλά τελικά όπως πάει το πράγμα, λοιπόν, πάει ακόμα καλύτερα. Για το melee combat που είπαμε πριν, animations σε όλο το game, δύο καινούργια movement skill. Αυτά ξέρουμε μέχρι τώρα. Στο δρόμο θα μας βγάζουν καινούργια skills, καινούργια items, καινούργια uniques, όλα αυτά. Εδώ είναι. Έχουμε δύο καινούργια archetypes, το Blood και το Sun Gladiator, τα οποία αυτά θα έχουν stances, δηλαδή κάτι σαν αύρες μπορείτε να το φανταστείτε, λοιπόν, τα οποία μπορούμε να τα αλλάζουμε επάνω στο game οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Το ένα θα είναι πιο πολύ για καταστάσεις, έτσι, και το άλλο ουσιαστικά είναι πιο πολύ για damage, μπορούμε να το πούμε. Θα υπάρχουν καινούρια skills και passives, να φανταστώ, τα οποία δίνουν rage. Δηλαδή θα δούμε πολλά καινούργια πραγματάκια μέσα στο game πάνω σε αυτά. Λοιπόν, Berserker θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε, όπως επίσης και του Gladiator. Αυτοί οι δύο θα έχουν αυτά που μέχρι στιγμής ξέρουμε. Αυτά όλα δεν τα παίρνουμε μόνο εμείς, θα τα πάρουν και τα mobs. Καλό. Σαν πρώτη σκέψη ίσως μας φανεί κάπως, αλλά τελικά είναι καλό. Γιατί όλο το compact θα αποκτήσει ένα τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον. Επίσης έχουν κάνει πάρα πολλές αλλαγές στα bosses μέχρι και το Act 10 με διαφορετικά skills. Λοιπόν, διαφορετικά fights, αυτά μένει να τα δούμε, είναι πραγματικά μια επίσης πολύ καλή αλλαγή. Λοιπόν, υπάρχουν και πολλές αλλαγές στα maps φυσικά, λοιπόν, από ό,τι έχουν ανακοινώσει και συγκεκριμένα bosses έχουν αλλάξει μέσα στα maps, αυτά θα τα δούμε στο δρόμο. Καινούργια items φυσικά, αυτές είναι οι κάρτες που έλεγα πιο μπροστά, 10 Exalt Orbs. Αυτό για μένα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Γιατί Moon Helmet του Elder, για να το βρεις ακόμα και να πεις θα τα αγοράσεις, είναι πανάκριβο. Πανάκριβο. Τώρα βέβαια που θα πέφτουν αυτές οι κάρτες, θεός και η ψυχή τους. Αυτά τα κατάκια φαίνονται να είναι πολύ ενδιαφέροντα και φαίνονται ότι δίνουν τις προϋποθέσεις για καινούργια builds πάνω στα zombie, τα οποία ουσιαστικά μας μετατρέπουν τα zombie να μετράνε σαν κόρψεις. Δηλαδή ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούμε να τα ανατινάξουμε. Detonate dead, τέλος πάντων είναι πολλά builds τα οποία μπορούν να βασιστούν πάνω σε αυτά, αλλά αυτά μένει να τα δούμε στην πράξη. Ενδιαφέροντα items τα οποία έχουν αλλάξει λογική, items τα οποία έχουν αλλάξει το τι δίνουνε, και τα supporter packs. Θα υπάρξει σήμερα και αναλυτικό streaming το απόγευμα πάνω στο όλο θέμα και συζητήσεις με όλους εσάς. Και στη διάρκεια μέχρι και το release θα βλέπουμε οτιδήποτε πληροφορία προκύψει. Βιντεάκι αναλυτικό πάνω στο Legion θα έχουμε στις αρχές σαν guide. Εδώ αυτό είναι ουσιαστικά μια πρώτη παρουσίαση, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι στιγμής.
Να είστε καλά, θα χαρώ να σας δω στο, στο streaming κάθε απόγευμα στις 5 τις καθημερινές. Να είστε καλά.